Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ακόμα φορά δεν έχουμε μικρόφωνα, γιατί είναι στη Γερμανία. Γιατί είναι επαγγελματίας, πάνω απ' όλα. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε οικογενειακές ιστορίες, Θεέ μου. Τα μισά τα έχω παραγγείλει εγώ, χωρίς να ξέρω ότι έχω παραγγείλει. Τα άλλα μισά τα παραγγείλει η Δώρα, χωρίς να ξέρω ότι έχει πάρει δώρα για το σπίτι, υποθέτω. Εγώ προσπάθησα να πάρω αυτή τη φορά όσο περισσότερα πράγματα μπορώ για τα αμάξια, για να δείτε content. Βάλαμε και τα αντίστοιχα ρούχα contrast κίτρινο-κόκκινο. Power Rangers. Ευχαριστούμε το Θεέ μου για τη χορηγία. Θα σας βάλω το link του Θεέ μου. Θα σας βάλω το link του Θεέ μου, το οποίο έγινε ένα μπέρδεμα την προηγούμενη φορά. Όλοι λέγατε ότι πρέπει να μπω σε ένα καινούριο χρήστη τα σχετικά. Έχω ένα link, αν πατήσετε εκεί μέσα και μετά αυτά που σας εμφανίσαν, όλα αυτά που αγόρασα και παίξετε εκεί, προσθέσετε, αφαιρέσετε, σας δίνει κάποιο bonus. Επίσης μου έχει δώσει ένα κωδικό που μπορεί να το βάλουν οι καινούριοι χρήστες για να πάρετε πακέτο κουπονιών. Τι σημαίνει αυτό? 100 ευρώ είναι και κανονικά, αλλά είναι μέχρι και 200. Μπορεί να σας βγάζει ένα τροχό τύχη στην αρχή και μπορεί να σας βγάλει διπλάσιο το bonus, δηλαδή μέχρι 200 ευρώ. Αλλά δεν τα παίρνετε κατευθείαν και ψωνίζετε 200 ευρώ. Ξεκινάει και σας λέει στα 30 ευρώ σας δίνω 10 ευρώ δώρο. Αφαιρούνται τα 200 που έχει τον bonus. Στα 50 ευρώ σας αφήνω 20 ευρώ, κάπως έτσι. Και σας δίνει συνέχεια bonus. Όσο ψωνίζετε. Το πήρε... Είναι ανάλογα το ποσό που θα ψωνίσεις. Ακριβώς. Είναι δηλαδή... πάθινα αυτά όμως. Δηλαδή... 200 ευρώ σου δίνει 50, ας πούμε. Και είναι για καιρό. Δηλαδή όσο ψωνίζεις, αφαιρεί αυτό. Σου δίνει κουπονάκια. Λοιπόν. Δεν άφησε τη χαρά να τα ρίξω, δεν είναι. Αλλού κι αλλού έχει δύναμη. Αλλού κι αλλού. Βόλικο πράγμα βλέπω. Δεν θυμάμαι πια τι έχω πάθει. Α, ξέρω τι είναι. Είναι το βάζεις μέσα απορριπαντικό για τα πιάτα και κάνει φούσκετ. Γιατί μικρή είναι αυτό. Ναι, είναι το στολάκι με φούσκετ, γιατί τα λένε. Γιατί Ραφαέλα. Έφυγε κάτι, δεν ξέρω πού είναι, δεν νομίζω είναι από εδώ. Εντάξει, θα το βρούμε, μην ακόμαστε. Αυτό τι είναι. Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το δουλέψω. Είναι για τη Ραφαέλα. Έχει... Α, μπαταριές. Ναι, και βάζεις μέσα. Έχει μέσα φουρκούρι. Το βουτάς εδώ, ρε. Ναι. Βάζεις εδώ το σαπούνι. Βουτάς. Και βγάζεις. Όπου θα πελάσω, σπίτι θα γίνει χαμός. Η Ραφαέλα μας βλέπει φούσεις. Είναι... Η Ραφαέλα μας βλέπει φούσεις. Είναι... Ωραία, λοιπόν. Να τα βάζουμε κάπου, θα γεμίσει το δέσκιο. Άφηνε τα πίσω σου, πάνω στο... Στην Μιτσούμπα. Rocket. Να φτιάξει τη Μιτσούμπα. Έλα, Μιτσουμπίση. Κάνε καμιά δουλειά. Να φανεί και σε κάτι χρήσιμο. Αυτό το ξέρετε όλοι τι είναι. Είναι για να μορφύνουν τα μηχανοστάσια. Είναι βιδούλες με πάνω όμορφα. Πώς το πω. Ροδελίτσες. Είναι αυτά που βάζουν και στους προφυλακτηρές. Ναι, αλλά... ναι, αλλά είναι. Για μέσα στο μηχανοστάσιο μπορείς, το ψυγείο ας πούμε, που πιάνει πάνω με βίδες, δεν έχεις βίδες κεφαλάκια, βάζεις αυτά και γίνονται όμορφα. Mm-hmm. Έχω δει μηχανοστάσια που χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Θα ήθελα ας πούμε, να το κάνω στο Σουμπαρού ή στο Μιτσουμπίση και φαίνονται κουκλιά. Κουκλιά, πραγματικά. Ας τα πίσω. Αν και είχαμε θερμοσυστελόμενα, πήρα πολύ λεπτά για μικρά καλωδιάκια. Γιατί εμείς έχουμε λίγο χοντρά, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Και όταν κάνουμε μικρές δουλίτσες. Βασικά έχει πάρει kit που έχει όλα τα μαγεία. Ναι, έχει μεγάλα μαγεία. Εδώ έχει πάρει να φτιάξουμε. Δεν χρειάζεται να το βλέπει, πρέπει να το βλέπει ο κόσμο. Ναι. Εδώ έχει κάτι... πάρει ναι. Κατασκευή. Ναι. Εμείς και ο Δεδιέρε. Η Δώρα δείχνει προϊόν. Εδώ έχω ένα προϊόν. Αυτό πάει με τα χρώματά σου. Α, θυμήθηκα κάτι. Είναι πιγκάλι για την ταλέτα. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Είναι για το πιστόλι που έχουμε. Για τα πατώματα, ρε. Όταν καθαρίζουμε τα πατώματα και χρησιμοποιείται το. Α, ναι. Βούρσε είναι, ναι. Και πήρα σε διάφορα, αλλά το βάζει και πιγκάλα, δεν έχει κάτι σκληρό. Αυτό μπορεί να το βάλει και στην τουαλέτα. Άνετα. Για δύσκολου λεκέδε. Είναι πολύ καλή ποιότητα. Θέλω να το τονίσω. Είναι πολύ σκληρό, καλό δηλαδή. Πώ έχει μια συσκευασία, τρία έχει συσκευασία. Για μιλάμε τώρα για τη μέσα, τι βλέπετε τι τιμέ, δεν τι θυμάμαι απ' έξω. Αυτά πάνε έτσι μαζί. Ναι, μιλάμε τώρα για 1,5 και 2 ευρώ έτσι όλα αυτά. Okay. Προσέξτε την πρόσφυγη, έχω καταλάβει στο Θεέ μου. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να ψωνίσετε και να βγάλετε, να πάρετε πολλά πράγματα με λίγα λεφτά. Μπορεί να μπει να δει αυτό, ότι λέει 1,5 ευρώ. Οκ, να μπει και να έχει το κίτρινο μαύρο 1,5 ευρώ, το κόκκινο μαύρο 3 ευρώ. Το πράσινο μαύρο 2,5. Ισχύει. Οπότε ναι. Εγώ μπαίνω, δεν με αφορούν τα χρώματα. Συνήθω αν είναι κάτι εμφάνιση για αυτό που η εμφάνιση μετράει, οκ. Okay. Αλλά α πούμε εδώ πήρα το πιο φθηνό. Έχει πάρει σεξουαλική βοήθεια πράγματα, τι είναι. Αυτό δεν πίνει σε κανένα έτσι, αγόρι μου. Τι λε, διπλό είναι, δε. Και από μπρο και από πίσω πέρα.
Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για μπουκάλια. Δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, αυτό θα σου πω, θα πω εγώ ακριβώς τι είναι, θα το παρουσιάσω. Όταν εμείς οι γυναίκες προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα βάζο και φωνάζουμε τους άντρες και καλά ότι μπορούν να τα ανοίξουν, δεν μπορούν ποτέ, ξεκάθαρο είναι αυτό. Οπότε, να παίρνεις ένα τέτοιο και γλιτώνεις. Την προσπάθειά του δηλαδή. Γιατί δεν διάφορα μεγέθη, το βάζεις, φύγεις, λαστιχένιο για να το πιάσεις καλά. Οπότε καλό, καλό. Καλό. Και μετά από αυτό δεν μας χρειάζεται. Καλή μαγιά. Εδώ αυτό τώρα είναι ένα ρίτσο ότι έχει πάρει. Άνοιξε. Αυτό θα πείτε γιατί ο Αλέξης πλέον έχει γίνει ταξιδιάρα ψυχή και φεύγει στο εξωτερικό. Και ακούσα ακόμα τώρα που θα φύγουμε να πάμε να πάρουμε καλά μάξια. Όχι, παιδιά, δεν έχω κάτι. Όχι, δεν έχω άλλο. Αλήθεια, δεν έχω άλλο. Πλάκα κάτι. Βλέπω που σκοτώνει. Άμα πάρει άλλο φτιγμό, θα πάω να πάρω αεροπλάνο στο τελικό. Λοιπόν, αυτό είναι τσαντούλα για να ταξιδεύεις. Την πήρα για σένα. Δώρα μου, αυτό είναι τσαντούλα. Όμορφη, ωραία. Αλλά αλήθεια τώρα. Είναι από το τέμου με 1,5 ευρώ. Εντάξει. Πιστεύω ότι άμα βάλω εγώ και τραβήξω από το βάζει πω είμαι τσούμπαλο ή κάπου στην ώρα τραβήξω, τραβάω. Δεν θα μείνει και τίποτα. Αλλά η προσπάθεια είναι. Πήρα και να κάνω εγώ ταξίδι. Η ιδέα μετράει. Α, για το μπάνιο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Για... Αλλά είναι κάτι που το είδα, λέξει και όχι για το μπάνιο, για το. Για τη βρύση, ναι. Γιατί τώρα πλένει, ξέρω εγώ, είναι νοικοκυρά. Το βάζει αυτό πάνω. Γιατί δεν μου έχει πάρει πλήρη πιάτο. Το βάζει, όχι, δε. Μπορεί να το γυρνά να. Καλό. Γιατί τώρα αυτό στη βρύση. Φτιάξει το τσουνί εδώ. Θα το δούμε. Σαν αυτό που είχαμε. Θα το βάλουμε. Δεν χρήση. Α, ναι! Αυτά είναι για, τα... για να καθαρίσει το πάτωμα. Εμείς το καλοκαίρι έχουμε την καθαρίστρια μας την Ραφαέλα. Α, στα πόδια μπαίνει. Όχι. Μπαίνει στο τέτοιο, στο. Πού? Στο κεφάλι. Όχι. Στο κεφάλι, το κεφάλι του παιδιά. Όχι, στο κεφάλι του παιδιά. Μπαίνει στο Swiffer που έχει το κονταράκι. Α, αυτό που βάζει και κρατάει τα καμπάκια του κινητά σου. Ναι. Μπαίνει και τέτοια εκεί πέρα για να μπορεί να καθαρίσει. Από το να παίρνουμε τα ανταλλακτικά, ναι. Μπορεί να το πλένεις, ναι, από να παίρνει συνέχεια ανταλλακτικά. Ναι, ναι, ξέρει πάρα πολύ. Αυτό που κάνει βόλτα όλη μέρα στο σπίτι. Στην άκρη μα λείπει το τέτοιο μας εδώ. Λεπτομέρειε. Αυτό που κάνει βόλτα στο σπίτι, οπότε το καλοκαίρι που δεν έχει κάνει για καθαρίζει κιόλα, οπότε πήραμε αυτό. Να κάνει δουλίτσα. Καλό αυτό, ωραίο. Χρήσιμο. Πάρε και αυτό. Τι είναι αυτό το δολοφονικό εργαλείο. Είναι φίλερ, αλλά αυτό το πήρα για το λάχανο. Έτσι διαφημίζει τέλος πάντων. Για να κάνεις το λάθο. Βλέπουν αυτό που είναι. Πες ότι δεν είναι, φαίνεται μέσα από ζελατίνα. Φαίνεται. Ναι, γιατί το βγάζεις και άλλη ζελατίνα. Και μετά το βγάζεις και αυτή κλεισμένη με ζελατίνα, με τέτοιο μας το κόλτο, όχι απλά. Και αφού το βγάλεις, έχει μπαμπούσκα και άλλη ζελατίνα. Όχι, αυτό είναι δολοφονικό, ρε. Είναι πολύ. Είναι για να κόβεις το λάχανο μεγάλο. Καλά, που το πέσει. Κόστος είναι μεγάλο. Για σαλάτα πικάντικη. Εγώ έχω πάρει πετσέτες τώρα εδώ, φτηνές. Αυτό, παιδιά, αν θυμάμαι καλά, μιλάμε τώρα για 1-2 ευρώ. Δες πόσες πετσέτες. Microfiber. 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 Δες, όλες αυτές. Μπαίνουν και όλα σε αυτές. Τα πήρε. Στο σπίτι. Αυτό εγώ θα το έχω πάρει. Δεν θυμάμαι τι είναι. Ναι, κάτι match puzzle είναι. Λέει μάλλον κάτι puzzle για την Ραφαέλα. Κάνα puzzle για την Ραφαέλα θα το πάρει. Για να δω τι είναι. Δεν θυμάμαι. Κάτι ωραίο θα είναι πάντως, για να το έχω διαλέξει εγώ. Μέχρι να το ανοίξει εσύ, εγώ να πω. Σταμάτα. Και τι είναι. Περιμένε, για να ξαναδείξω. Και... Α, ναι, είναι τέτοιο. Είναι puzzle που ενώνει. Είναι δύο κομμάτια, να το. Ή τρία, ξέρει. Ναι. Για να μάθει κάποια στιγμή τα φρούτα, τα χρώματα. Ναι, ναι. Έχει τρέλα με τα puzzle, Ραφαέλα. Αχλαδάκι, φλουρίτσα. Τη αρέσουν τα puzzle. Οπότε τι πήραμε puzzle. Εδώ, αγαπημένο προϊόν. 1,5-2 ευρώ, 2,5. Προσέξτε, γιατί το κόκκινο σου με κάνει 4-5 ευρώ. Είχα πάρει το μαύρο για να το δοκιμάσω. Η μπαταρία του δεν έχει πέσει από τότε 3-2 μήνες που το έχει καθόλου. Και τι είναι αυτό, περνά ό,τι θέλει κλειδιά, το βάζει με application που έχει δωρεάν iOS, ξέρω εγώ, Android. Και βλέπει κλειδιά σπιτιού, κλειδιά σούπρα, κλειδιά. Θα γεμίσω εγώ με το αμάξι από ένα τέτοιο, έστω να βλέπω που είναι τελευταία φορά και άμα είμαι κοντά το πατά και βαράει. Μπιπ. Τέτοιο θα σε πάρω για να μην χάνεις, είπε στην. Ναι, το περάσει και λουράκι, άμα θες πόπα, θα λέει φαλοκράτης, θα λέει τίμα λουράκι. Άντρες, κρατάω κι όλους. Αυτό, μάλλον κάτι που έχει πάρει ο Αλέξης, θα δω. Με τα εργαλεία που έχει πάρει εδώ, τίποτα δεν είναι πάρα, δεν μας χρειάζεται πια. Έτσι, α, τόσο φθηνό είναι. Ω, αυτό είναι για να κρεμάμε ποτήρια. Ναι, αυτό το βάζεις στο ντουλάπι, ήδη έχεις δύο, πόσα ποτήρια ακόμα κρεμάσεις. Κούπες. Δεν μου αρέσει. Θα σπάσω κούπες.
πες, τα λόγια που πες. Αυτό δεν μπορώ να φανταστεί τι είναι. Είναι ένα σατέν βελούδινο. Τι βάζεις μέσα εκεί? Κλάκι, χεράκια και μπροστά έχει και τα κορδόνια. Πού μπαίνει? Δεν ξέρουμε. Όχι, εκεί πάει το μυαλό. Για αλήθεια, όπως έχω δει διαφήμιση. Φόρος τέτοιο. Ναι. Στο Λευγέ, ρε φίλε. Στο Λευγέ. Μπαίνει στο Λευγέ το μαξιού. Στο Λευγέ μιλούσα. Μπαίνει στο Λευγέ για να μην είναι κρύος. Για να μην είναι κρύος. Και για να είναι όμορφο. Βάλτε το στο μίκερα, γιατί είναι παγωμένο το χειμώνα. Το κρατάμε αυτό, το βάλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω. Εγώ μάλλον το έχω πάρει. Κάτσε, κάτσε. Τι πήρε? Για το τραπέζι? Όχι. Αυτά είναι για να κρεμάσει κάτι και αυτό έρχονται και με τα διπλή όψει. Τα βάζει στον τοίχο. Α, ναι, ναι, ναι. Κρεμαστράκια, κρεμαστράκια είναι. Κρεμαστράκια. Και με διπλή όψει για να βγουν. Τι είναι αυτό τώρα, για πάντα είναι χρήσιμα. Δεν ακούει. Τι έχει πάρει εδώ? Α, ή αρμπάτ πήρε. Ναι! Α, πήρε. Ναι! Είναι για τα αυτιά, βέβαια. Όλο ο κόσμο έχει, εγώ το θα έχω. Ναι, είναι σαν τα Apple, πώς τα λένε αυτά. Βέβαια είναι λίγο πιο μεγάλα. Είναι λίγο γκουμούτσες. Γκουμούτσες είναι, αλλά μπαίνουν. Έχει ανταλλακτικά, αφήστε τον που λέει. Είναι πανάλαφρο. Έχει ανταλλακτικά ανάλογα με το μέγεθος. Ναι, αυτό είναι πανάλαφρο, αυτό έχω να πω πάντως. Το οποίο σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσο να κάνανε. Πόσο να κάνανε, 2-3 ευρώ. Όλα που πήραμε ήταν πάρσινα. Δείτε τώρα, δεν πέφτουν τίποτα πολύ λαφρύ. Δεν έχει πάρο για να φύγει. Και έχει εδώ τη βάση, την οποία τη βάζει και τα φορτίζει. Α, να το άνοιξε κιόλα. Τι είναι, δεν πάτησε καλά. Και αυτό, α, τι λέτε τώρα. Α, δείχνει και πόση μπαταρία έχει. Ναι. Και τι αγορές κάνω. Παιδιά, δες, με το που το έβαλα πάνω, αυτό ήταν σβηστό, με το που το έβαλα πάνω, αρχίζει φορτίζει και σου λέει πόσο έχουνε. Και ανάβουν κόκκινα και τα δύο. Γιατί δεν πεις και εμένα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό κοιτάστε, εγώ μιλάω άλλη μέρα. Έχει μικρόφωνο. Πάρτε εδώ, πάρτε. Παιδιά, δεν γίνεται χαμά. Μόνες τους, έτσι σχήμα. Τι να. Πιτσιλίθρες. Κάνα μάξι με πιτσιλίθρες, ευκαιρία βάλουμε. Χρυσό μαύρο, έτσι. Η λεπτομέρεια είναι το χρυσό, εδώ η λεπτομέρεια είναι το... Ένα μάξι που δεν είχε, έφυγε δυστυχώς. Προτού μπουν πιτσιλίθρες. Ναι. Δείτε τώρα τι έξω είναι αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό. Το έχει τρύπα για να το βάλεις στον τοίχο. Ναι. Το βιδώνεις. Μπορείς και να το κολλήσουμε διπλή όψη. Αν και εντάξει, τέλει. Πετσέτα, ρε, παίρνεις πετσέτα, τη βάζεις μέσα και την κρατάει. Πού είναι τα τέτοια που πήρες, να. Πάρ' το αυτό. Το βάζεις εδώ. Έξω, να μην κρεμάς και πάρ' το βάζεις. Καλό. Λοιπόν, επειδή τρίβουμε, διαλύζουμε, αλλά έχουμε μόνο μεγάλους δίσκους, παιδιά, νομίζω 1 ευρώ έκανε 1,5 και έχει και τη βάση του που μπαίνουν όλα. Και είναι συλλογή για τριφτικά, έντονα, για πιο χοντρό και πιο λεπτό. Και είναι μπόλικα. Και για γυάλισμα μετά το χνουδωτό. Ωραίο. Εδώ που κάνω. Πάντως έχει μια ροή το πράγμα, τα μισά ένα αυτοκίνητο. Βλέπεις, έχει αμέσω. Ναι, σε διάφορα τέτοια. Ναι. Και το κλασικό σκουγκαράκι. Ωραίο, ωραίο. Πάθινο. Το είδα και εδώ τώρα, παιδιά, για 2-3. Πώς έκανε, 1,5. Θα σας βάλω στη μέση, εγώ θα ψάξω τώρα. Θα τις βλέπετε στη μέση κάτω, δεν θυμάμαι απ' έξω. Και αυτό εδώ θα βάλω. Άρα, Ιωακή. Αυτό τι είναι, για πες μας. Άρα, Ιωακή. Κυρία, αυτό ωραία. Είναι. Ιωακήμ, στα καλύτερα έφυγε. Α, μαλάκα, εγώ το πήρα αυτό. Το ρόζο, δεν θυμάμαι γιατί πήρα ρόζο. Γιατί ήταν το πιο οικονομικό. Ναι, όντω. Για να βάζει πάντα. Α, φωνή, ναι, ναι, ναι. Ναι. Για να βάζει πάντα. Για να τρώξει πάντα μέσα στο αμάξι. Δηλαδή, άμα θε να βάλει κάτι, δεν στο τυρό που κλείνει. Άλλα επιτσιλίθρε. Το βάζει κάπου μέσα κλειστό, δεν πιάνει χώρο. Εμά το μυαλό μα πήγε για λάδι, για τέτοια, όχι για το αυτοκίνητο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για το αυτοκίνητο το πήρα εγώ όμω, αλλά είναι για λάδι για το σπίτι, εντάξει. Οτιδήποτε, αλλά θέλω να το τρώξει παντού εύκολα. Το είναι και λαστιχίνιο σφινώνει, το σφινώνει δηλαδή και βάζει ό,τι θες. Πολύ καλό. Ωραίο. Και άλλη πιτσιλίθρα, πήρα 2 ζευγάρια νομίζω. Πήρα 2 ζευγάρια και δεν έχω στα μάξια πιτσιλίθρα. Δεν ξέρω γιατί το πήρε. Το ρέτο. Α, δεν τώρα εξηγούνται όλα. Για να κρεμάσω κάποιο αμάξι μου. Ωχ, τι πήρε. Να το παίξουμε λίγο κακού είπε. Να το παίξουμε Fast and Furious. Για κάνει 70 λεπτά νομίζω, 80. Αν θυμάμαι κάτι πολύ φθηνό. Μιλάμε για 1,5, 80 λεπτά. Ένα κάτι... σταυρό που το ωραίο το είχε δώσει στην κοπέλα. Σκέψε ένα αμάξι, ας πούμε, στο Μιτσούμπα μέσα να κρέμεται έτσι. Μόνο μην γίνει, μην αλλάξει χρώμα. Παιδιά, τώρα εδώ έχουμε πολύ πράγμα. Πήρα έχει κι άλλα. Ακόμα πάρα πολλά. Πήρα κι άλλα γιατί τα τρώμε σαν... Αντί να πει σε μένα να κάνω την παραγγελία, μόνο μου να τα πάρω όλα. Τι είναι. Black box. I don't know. Αυτά για την τέλη, έτσι. Έχω πάρει, κάτσε.
Θα μου πάρει το κιλό. Νομίζω ότι αυτά τα κάνουν γύρω στο 1,5 ευρώ κάνουν. Πήρε ρολόι. Α, ναι, πήρε ρολόι. Όχι, το εσύ το έχεις πάρει. Α, εγώ το πήρα. Από περιέργεια. Πάλι χρυσό ρολόι πήρες. Εγώ το όχι ρε φίλε, φαντάζομαι. Πάρ' το εσύ, είναι. Όχι, είναι τρικό, είναι μεγάλο. Φίλε, είμαι περίεργος να δω, γιατί τη μήνα ξεφτύλα, πόσο καλό μπορεί να είναι το ρολόι. Είχε ωραία packaging. Ωραίο φαίνεται πάντως. Ωραίο φαίνεται, ξέρω εγώ. Και στην αίσθηση είναι όλο μέταλλο, έτσι δεν είναι. Θα δούμε. Θα το φορέσω. Θα με... Α, δεν το έγραφε. It's working. Α, είναι. Δεν θέλει τέτοιο. Α, όχι. Για να μην φάει την μπαταρία, έχουν βάλει εδώ ένα μικρό. Έχουν βάλει ένα μικρό. Tie up. Και είναι τραβηγμένο στο mode που αλλάζει την ώρα. Άμα το κόψω το tie up ή το τραβήξω. Πώς τραβιέται, περίμενε. Αυτό εδώ. Το τραβάς. Ναι. Να κάνεις. Ωραία. Το κόψεις και τώρα. Περίμενε. Κάνει φο... άμα το πάρεις με το κλείσεις και να ξεκινήσεις βίντεο σε λίγο, γιατί θα ξανακάνει auto focus. Λοιπόν, εδώ έχει αυτό το πραγματάκι. Το οποίο, το οποίο κρατούσε. Ναι, χρειάζεται να το ξαναβάλεις, εντάξει. Εντάξει, ναι. Το οποίο αυτό... κρατούσε. Το οποίο κρατούσε το ρολόι σε mode. Αλλάζω ώρα. Με το πατάω, λογικά. Ναι, ξεκίνησε. Ναι, για να μην τρώει μπαταρία. Είναι ωραίο. Άντε με γεια. Δεν είναι άσχημο. Είναι shiny. Και μιλάμε τώρα, δεν θυμάμαι τιμή, αλλά δεν ήταν πολύ ακριβό. Βασικά πρέπει να έχει και το. Ωραία, λοιπόν. Κλείσε το βίντεο και συνεχίζουμε να κάνουμε. Πάμε. Πήρα ένα θερμόμετρο. Εγώ για... το πήρα. Εσύ το πήρες. Το είχα δει και εγώ μέσα να το πάρω. Σε θερμόμετρο φαγητού. Στο MasterChef το βλέπουμε συνέχεια, ρε φίλε. Τα χρησιμοποιούν. Το χώνεις μέσα στη δώρα. Μετά λες ένα δείχνημα. Και έχει θερμοκρασία το κρέας, δηλαδή πόσους βαθμούς. Αν έχει πυρετό με αυτό, θα σε βάζω κάπου. Όχι, αυτό είναι για την κουζίνα, δεν είναι για να μετράμε τους πυρετούς μας. Τι είναι. Στο πυρετό. Δεν θυμάμαι, θα το δω τώρα. Είναι μαλακό γύρω γύρω. Σίγουρα βγαίνει. Τώρα, ξέρω τι είναι. Αυτό το γεμίζει με νερό. Και κάνει μικρά παγάκια. Το πήρα και τον Αλέξη που φτιάχνει καφέ στο σπίτι. Το φρέντο γιατί έχω πρόβλημα. Το βάζει στο ψυγείο. Α, είναι ελαστικένιο. Πολύ καλό. Είναι ελαστικένιο, κάνει έτσι. Το πατά και βγαίνουν. Δείτε πόσο μικρούλια είναι. Γιατί στο φρέντο, εγώ που παίρνω τα μεγάλα, δεν μου αρέσει. Λες και πίνω φραπέ είναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Εγώ το σκέφτομαι αυτό. Ένα πράγμα για μένα. Κι άλλο τέτοιο. Το κολυτάκι. Ναι, είναι το ίδιο, το πήρα σε διάφορα χρώματα. Λοιπόν, εδώ πήρα διάφορα κουμπώματα περίεργα. Είναι 50 κουμπώματα, νομίζω. Για ό,τι πιο τρελό υπάρχει, ας πούμε, σε κουμπώματα αυτοκινήτου. Έχει εδώ τα περίεργα, μικρά, ναι, μεγάλα. Αυτές εδώ κάνουν πολύ για τα πετσαρίες. Ναι, εδώ, αλλά μπορούσα να πάρω ό,τι θέλω από αυτά, ναι, ναι, σε 100 κομμάτια με 2-3 ευρώ. Αυτά εδώ που πήρα είναι μίξ των πιο πολύπλοκων, των πιο σπάνιων. Γιατί έχουμε τέτοια εμείς. Ναι, ναι. Θα παρακύλω κι άλλα, βασικά βραβαρίγκυλα κι άλλα. Να τα. Λες εδώ. Έχω πάρει κουμπώματα. Ένα λεπτό να δείτε. Απλά αυτά τα πήρα έξτρα γιατί είναι τα περίεργα, τα σπάνια αυτά. Καταλάβατε. Ναι, αυτά θα χρειαστούν σίγουρα κάπου. Κουμπώματα διαφορετικά. Ναι. Και πήρα και τα πιο universal, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το τσουνί που μπαίνει μέσα και ξεβιδώνει. Ναι. Που τραβιέται. Μπαίνει συνδυασμό με τα άλλα. Ναι. Να το. Ναι, μπαίνει μέσα αυτό. Τάπο. Ναι, εντάξει, κούμπομα είναι. Καταλάβατε. Και έχω διάφορα μεγέθη, 2-3 εδώ πέρα. Βάζει αυτό, βάζει και αυτό. Ορίστε, άνοιξε, τελείωσε. Πήρε και πιο μικρούλια. Ναι, πήρα και πιο μικρά. Με αυτά έχουμε τελειώσει γενικά. Δηλαδή, ό,τι χρειαζόμαστε, κλακ-κλακ τα βάζει. Και έχω πάρει σου 2-3 μεγέθη. Και είναι 3-4, δεν θυμάμαι παιδιά, δεν μιλάω και άλλα τιμές, αλλά ήταν τόσο στενά που δεν γίνεται να τα πάρω αυτά. Σε σώζουν αυτά. Ναι, αυτά... τα ψάξει στην Ελλάδα. Χρειάζονται σε προφυλακτήρες, θόλους, όλα αυτά είναι σε με πλαστικά. Τι πήρε και εδώ ένα Ιαπωνέζικο. Α, είναι η βάση. Βάση για το κινητό μου, τα κινητά. Α, ναι. Και πού το κατάλαβες τη βάση. Γιατί έχει φωτογραφία, δεν ξέρω. Α, η βάση είναι. Εγώ το είδα, νόμιζα Ιαπωνέζικο γράμμα. Δεν το κατάλαβες. Εντάξει. Καλό. Καλό. Και πού πιάνει. Αυτό το βάζεις σε... Σε αρωγό. Κάνεις να σπάσεις τον αρωγό του Σάνι. Δεν τα βάζεις στο νερό. Αυτό το βάζεις στο ταμπλό. Εκεί που, είναι, που δείχνει τις τροφές, τα χιλιόμετρα, αν έχεις βενζίνη. Καλό να σκοτωθεί και να κοιτούσε το κινητό, έτσι.
Όχι, αυτό το να το βάζω εκεί, να βλέπω όταν με παίρνει ο Αλέκης και τη βιάζεται. Να πάει κάπου. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, πώς το πήρες? Εγώ το πήρα. Αν αυτό. Να πω εδώ για το τέμο, παιδιά, γιατί είναι τόσο τέλειο, γιατί τις μέσες είναι τόσο χαμηλές. Που δίνεις με 60 ευρώ, που 60 ευρώ ρε φίλε στο τζάμπο παίρνεις, που είναι ανταγωνιστικό ας πούμε και αυτά, αλλά θα πάρεις τέτοια πράγματα, όλα κάτι 7-6 άρια κάνουν στο τζάμπο, έτσι αν πάρεις κάτι μεγάλο. Και εδώ με 60 ευρώ σου έρχεται σακουλάρα, αυτά εδώ είναι παιδιά 140-150 ευρώ. Αλλά πήραμε 2-3 πράγματα που ήταν ακριβά, δηλαδή κάτι 7 άρια. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πάρουμε 2-3 σακούλες. Γενικά άμα έχεις χρόνο και χρήματα, πόσο θες κοντέινερ το τζάμπο? Ναι, και δωρεάν αναφορικά, έτσι. Ναι. Χωρίς τελωνίο. Σημαντικό. Ό,τι ψωνίζει, θα ρίξω και τι. Άμα ψωνίζει 150 ευρώ, λέμε τώρα, θα μου πει ένα μεγάλο ποσό είναι. Αλλά αν ψωνίζει 150 ευρώ, σου δίνει νομίζω 50 ευρώ με ένα δώρο. Άρα πα στα 200. Με 200 φέρνει 2-3 σακούλες. Ειδικά αν πάρει μικρά πραγματάκια. Κάνει ένα πάρτι, αυτό το έχω ξαναπεί, θα το κάνουμε και εμεί τώρα. Κάνει ένα πάρτι το παιδί. Θε να δώσει δωράκια μικρά των 2-3 ευρώ. Στην Ελλάδα θα σου βγουν 10 ευρώ για το κάθε παιδάκι. Αν έχει 50 ή 30 παιδιά καλεσμένα, θα σου φύγουν 300 ευρώ. Παίρνει το τέμου με 2 ευρώ και 1 ευρώ, κάτι έτσι όμορφο. Ναι, κάτι τα παζελάκια που πήρε εδώ η μικρή. Και βγάζει. Κοιτάω εκεί πέρα, έχουμε κάμερα ακόμα. έχουμε την πόγκο μα. Backstage. Αυτό είναι για το μουσικό. Τι έχει, γιατί είναι κάτι. Τέλεια είναι, φαίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι για το χαρτί κουζίνα. Πάλι μπαίνει στο ντουλάπι. Εμεί που η κουζίνα μα είναι μικρή και δεν έχουμε πάρα πολλού χώρου και δεν έχουμε χώρου. Να, προσπαθώ να βρω πράγματα. Βάζεις εδώ τα γατζάκια, τα κολλάς, δεν θέλει βίδωμα και τέτοια. Βάζεις και αυτό, κρεμάς το χαρτί κουζίνας και είσαι μπερέ και έτσι. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Το χαρτί κουζίνας που παίρνω εμείς στο βιομηχανικό, το τέτοιο, πού θα μπει? Το βιομηχανικό το παίρνεις εσύ εδώ. Έπεισε αυτό από εδώ. Τι είναι? Ο τύπος μας έχει καταστρέψει τα μισά πράγματα. Γιατί έχει κλείσει αυτό? Τι φας? Είναι έτσι, φταίνει. Ναι, έτσι φταίνει να είναι φταίνει. Για να πηγαίνει με το σχήμα του κεφαλιού, ρε. Το κεφάλι τι είναι, τετράγωνο. Τι να καταλάβει αυτό το κεφάλι. Δεν ξέρω, βρε Αλέξη, δεν θυμάμαι. Α, βάζεις μέσα σακούλες, το κρεμάς και από κάτω εκτρύπα και πιάνεις σακούλα, κράτης την τραβάς και βγάζεις μια σακούλα. Βάζεις ένα. Την έλεγχο να μπορεί. Γιατί έχω IQ γι' αυτό. Αυτό πάλι τι είναι? Α, αυτό το πήρα εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι βέλκρο για να μαζεύουμε καλώδια, να κάνεις cable management. Παίρνεις ένα κομματάκι, μικρούλια, κόβεις, κάνεις το τυλίγεις για το καλώδιο και κάνεις cable management, να χωρίς ένα tie-up, για να μπορείς να το ξαναβγάλεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, κλακ, κλακ. Να φανταστώ για ένα αυτοκίνητο, γιατί στο σπίτι... Ναι, ρε, σιγά το να... Τρομερό cable management. Κάνει το παιδί μου. Πάλι πήρε σταυρούς. Ο τύπος την έχει δει τώρα. Ναι, πήρα και ένα μαύρο. Ζω το mood Fast and Furious, επιθες. Με τα μάξια που έχω πάρει τελευταία. Αυτό είναι λίγο πιο... Αυτό πήρα το φοράω. Γιατί είναι ωραίος, μαύρος, minimal. Έλα καλό. Είχα πολύ καιρό να φορέσω σταυρό. Φοράω κομποσκίνια βέβαια. Ωραίο είναι, ναι. Δεν νομίζω να μπει έτσι. Πήρε και άλλο GPS που μας χάσει. Ναι, και ένα άσπρο. Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Έχει ψευστεί με αυτό, έτσι, δηλαδή. Α, αυτά σας θα δείξω με ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω καν τι είναι. Λοιπόν, έχω τη Ραφαέλα στο κάθισμα το πίσω. Α, και... για να τη βλέπεις. Και δεν μπορώ. Ναι, να έχει τις βάσεις μέσα. Και δεν μπορώ να τη δω τι κάνει. Πρέπει να γυρνάω το κεφάλι μου. Και επειδή είναι επικίνδυνο να γυρνάω το κεφάλι μου. Ναι, ο οποίος. Για να κάνω τη γωνία που θέλω, να τη βλέπω. Ωραία. Θα βάλω ένα στο. Στο καθρέφτη του μεσαίου. Και το άλλο το βάλω στο παράθυρο στη γωνία ή στο σκιάδιο. Ναι, για να βλέπω τι κάνει το παιδί πίσω. Δείτε εδώ, κάμερα μάνα. Καλό είναι αυτό, γιατί εγώ σου πω να κάθεται στο γιατί βάζω στον καθρέφτη και δεν έχω οπτική πίσω. Εγώ γυρνάω και δεν είναι σωστό. Αυτό. Α, αυτά. Αυτά, παιδιά, τώρα είναι καπάκια για βαλβίδες λάστιχα. Ζάντες, αμάξια. Τα οποία το βράδυ φωσφορίζουν, υποτίθεται. Αχ, τα είχα δει και εγώ. Φωσφορίζουν κόκκινα. Τελικά γι' αυτό ταιριάξαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι κάτι σύντομα. Και το βράδυ, επειδή γυρνάει η ζάντα γρήγορα, ουσιαστικά όταν κινεί το αμάξι, δημιουργεί ένα φωσφορούχο κύκλο. Θα δούμε αν δουλεύουν. Είναι πράσινο. Θα δούμε, γιατί δεν τα βλέπω τώρα να βγάζουν φως. Βέβαια ήταν κλεισμένα εκεί μέσα. Τα σκοτάδια. Α, αυτό τώρα. Αυτό κι αν είναι ενδιαφέρον. Αν δουλέψει αυτό, παιδιά. Καταλάβω ότι είχα γι' αυτό το δεύτερο. Αν δουλέψει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ζώνη.
Δύο πρέπει να έχει τέτοια. Όχι από μηνά, εδώ είναι. Το διευθύνσεις απλά. Το μέγεθος. Όχι ρε. Από πίσω. Α, ναι, κάνω το πιο μεγάλο. Α, ναι. Τι είναι αυτό, για να σε δένει το λαιμό. Πρέπει να πάρουν πρώτα φως. Η δώρα, η δώρα των Αλέξανδρων. Είναι ζώνη, αλλά τι ζώνη. Τη βάζεις από πίσω, μπαντελόνι, από πίσω σου και φέρνεις τα δύο τσουνιά αυτά και πιάνουν εδώ. Στα μπροστά, τα τελευταία πόρτες. Δείξε. Λέει, ναι, ναι. Ναι. Με αποτέλεσμα να σου φύγει το παντελόνι χωρίς να έχει μπροστά την κόρη που ενοχλεί στην κοιλιά σε εμάς τους κυλαράδες. Αν δουλέψει, σωθήκαμε, παιδιά. Επανάσταση. Πήρα και μια ζώνη κλασική γιατί αυτή που έχω διαλυθεί. Θα μιλάμε για 2 ευρώ, εσύ. Εδώ στα πανηγύρια τις παίρνεις. Κάτσε να δείξω τώρα, γιατί πρέπει να δείξω τα προϊόντα. Στα πανηγύρια τις παίρνεις 5 ευρώ και 10 ευρώ. Με 2 ευρώ πάντως ζώνη, εγώ δεν είμαι σκάνδυνο. Για χοντρούς κάνει, γιατί περισσότερο θα στενοχωρήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο μετά από σένα. Το έξτρα, 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 αλλάζει πριν από αυτό. Μετά το τέλος. Άσε με να τα ανοίξει, τι είναι αυτό. Εσύ τι κρατάς. Δεν ξέρω, κάτι που έχει πανίσει μάλλον. Παιδιά, οι ωραίες αυτές που έγινε. Πόσα θερμόμετρα πήραμε. Πήρες θερμόμετρο για σένα. Ναι, ρε. Σου είπα, πήρα και εγώ θερμόμετρο. Έτσι, όταν λέμε ότι όντω δεν έχει χρειαστεί, έχει πάρει ο άλλο. Ναι, νορμάλ. Κι άλλο θερμόμετρο. Θα κάνει δύο φαγητά μαζί. Ναι. Για να μην είσαι και λόγια ότι δεν μπορούσα να θερμοκρασία στο δεύτερο. Οι καλές. Ωραίες είναι αυτές, ναι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πέντε, παιδιά. Πέντε. Σε τιμή ξεφτύλα. Από το θέμα μου γεμίσαμε εδώ θέσεις που δεν είχαμε καθόλου. Δεν είχαμε, δεν γεμίσαμε. Όπως καταλάβατε, ο Αλέξης έχει πάρει σταυρούς και πετσέτες και αντιβαρίζει. Δηλαδή. Και ζώνες. Αυτό τι ωραίο είναι. Βαρύ είναι. Κρεμάστρα γι' αυτό. Και δώρα κρεμάστρες πήρε. Εγώ πάρει για να κρεμάσω τα πάντα στο σπίτι, δεν έχω αφήσει τίποτα. Πήρε κρεμάστρα για τη Ραφαέλα, λέει, θα την κρεμάσει στον τοίχο. Τι είναι αυτό. Κρεμάστρα, δεν θυμάμαι γιατί όμως. Είχε φωτογραφίσει όμως, το καθένα έχει διαφορετική χρήση, δεν όλα είναι. Θα το δω, αλλά. Αυτό τι είναι. Εγώ το πήρα αυτό. Α, εγώ το πήρα. Αυτό το βάζει και σου λέω στα μακαρόνια. Α, έτσι το διαφημίζει τουλάχιστον. Το βάζεις εδώ στην κατσαρόλα, πιάνει και μην να βάλεις σκοτήρι, γυρνά στην κατσαρόλα και κρατάει την άκρη στα μακαρόνια. Βολεύει πολλές φορές αυτό γιατί και εγώ έχω κάτι μέσα που έχω μακαρόνια ας πούμε από χθες στο ψυγείο. Και αντί να τα ζεστάνεις μικροκύματα επειδή γίνονται γυαλιά, βάζεις λίγο βραστό νερό και γίνεται ξανά σαν είναι φρέσκα. Ναι, ναι. Αλλά μετά πρέπει να ξεπεράσεις το σουρωτήρι και λερώσεις το σουρωτήρι στην άκρη από το ταπεράκι. Και δεν βλέπεις ποτέ το σουρωτήρι. Ναι, κάπως έτσι. Ωραία, βολεύουν. Εδώ τι είναι αυτό. Είπαμε να κάνουμε λίγο. Να κάνουμε λίγο management το. Σκοπιέσεις στο σούπρα και αυτά. Α, ναι, πάνω που το λέγαμε, ναι. Τα φάκια, πάμφθινα, σημαντικό. Yes. Κι άλλο σε χρυσό, γιατί έχουμε και μαύρο χρυσό, έζει χιλιάδες π.χ. Είναι τα ίδια οι ροδέλες που... Ναι, ναι, που λέγαμε πριν. USB Colorful Humidifier. Α, ναι, εγώ το πήρα αυτό, πήγε. Humidifier, τι δεν καταλαβαίνεις. Πού τρας τα λεφτά μου, που δεν είναι και δικά μου, τι τέμου είναι. Λοιπόν. Αυτό είναι, βάζεις νερό, εθέρεο έλαιο, φορτίζει με USB και το βάζεις και δημιουργεί, είναι οι γραντήρες δωματίου. Α, ωραίο. Γιατί η Ραφαέλα εκεί που κοιμάται η θέρμανση λίγο δεν είναι, ξεραίνει την ατμόσφαιρα και θα τους βάλω ένα τέτοιο στο δωματιό της. Χωρίς. Το παιδί μαθαίνει από τώρα τα κινέζικα. Κι άλλο. Καλά, δεν είναι κάτι με μπαταρία. Κι άλλο. Γιατί πήρε 4-5 διάφορα σχέδια και χρώματα. Για την πετσέτα και αυτό. Ξεφύγει νομίζω. Έχω πρόβλημα. Θα γεμίσει όλο το σπίτι πετσέτε κρεμασμένε. Αυτό τα βάζει με πετσετούρα για τα χέρια. Θα μπω στο σπίτι και θα είναι όλοι. Αυτό τι είναι. Είπα άνθρωπο που πήρε. Λοιπόν, αυτό το βάζει είναι με μπαταριούλα. Και πηγαίνεις, ανοίγεις ας πούμε μια συσκευασία που είναι πατατάκια ας πούμε. Το ξανακλίνει. Το κάνεις αυτό, ζεσταίνει αυτό και το κλείνεις. Αυτό που κάνουμε πρέσα να κυρώσω. Και μην πρόβλημες να δω να δουλέψει αυτό το πράγμα. Το έχω δει σε για να μην ξεραίνονται. Καλά λέγανε αν δουλεύει όχι και το κάνανε. Είχε ένα τέτοιο που διαφημίζει που πας, ο άλλος κρατάει νερό και πας κάνεις το σακούλο με το νερό. Και έδειχνε ότι δουλεύει. Θα το δοκιμάσουμε λοιπόν. Δες ρε φίλε. Τι βρήκα. Αυτά που σπάνε συνήθεια και δεν βρίσκουμε τις βίδες και τα. Κόψες. Οι βάσεις. Οι κόντες και οι βάσεις που έχουν πίσω από τα πλαστικά του ταμπλό. Τα ταμπλό όλα τα γιαπωνέζικα έχουν αυτά εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και δεν τα βρίσκουμε πια, τα χάνουμε. Εντάξει, τόσο ωραίο που διαλύεται εδώ. Φακελάκι το κρατήσω. Λίγο. Ναι, τέλειο.
Τι έδειξε, είναι βιδούλε κλασικέ που ξαναβγούμε στο λαό. Έχει φύγει το πράγμα. Αυτό τι είναι, Αλέξη, τι πήρε πάλι. Α, ναι, τόσο μεγάλο είναι. Μπρελοκάκι είναι, αλλά μου βγήκε λίγο μεγάλο. Να μην κοιτάξετε. Τι μπρελόκο, Ζάντα. Με δισκοτέτια μέσα, το φρένο. Το οποίο πηγαίνει γύρω-γύρω. Φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Χρυσή, έτσι. Λοιπόν, έχω ανακαλύψει τις συσκευές της κουζίνας με μπαταρία. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αυτό το είχαμε το 80, ρε φίλε, Ελλάδα. Όχι με μπαταρία. Με μπαταρία το είχαμε πει. Αλήθεια, δεν το πρόλαβα. Φαπιέρα. Ναι, ρε, χτυπητήρι. Χτυπητήρι, ναι. Τώρα κάπως κάνει, δεν ξέρω πού είναι. Γιατί έχει πάνω. Μάλλον, ναι, δεν έχει μπαταρία αυτό. Το βάζει και. Πήρε και ένα μπιξεράκι. Συγγνώμη, λόγω ηλικία που γεννήθηκε στο 91, δεν τα πρόλαβε αυτά. Όχι, με του φραπέδε το 80. Όχι, ρε, είχε, ναι, είχε τέτοια. Α το πούμε τέτοιο. Πώ δεν είχαμε. Σε πιο μεγάλο μέγεθο ήταν βέβαια. Ήταν τέτοιο μικρό, πιχυρό. Ήταν γκρίζα. Εσεί, εμεί είχαμε. Λοιπόν, και πράσινα, καπάκια. Και πράσινα και κίτρινα και ρόζε. Για τι άντρε, είπαμε για τον αέρα. Και όταν γεννάει, γίνεται πράσινο. Ένα ακόμα κουκλάκι τέτοιο. Μαύρο για κόκκινο, το... για το άλλο πολύ κόκκινο. Για το τέτοιο, για το λευγέ. Ναι. Αυτό μπορεί να βρει με σούπα, ας πούμε. Τι καλά. Για να πάει. Μην κάνεις να κοροϊδεύετε για αυτά. Ρε, εσύ, πόσα... πόσα έχεις πάρει. Εδώ έχουν βγει 3-4 δίνια που δεν ξέρω από τι είναι. Αυτά πρέπει να είναι από το... Ποια. Από κάποιο σακουλάκι θα φύγανε. Αυτό τι είναι. Άλλο τι είναι ρούχα του παίρνει. Και δεν στο έχω πάρει εγώ. Όχι, είναι δύο έξτρα λάστιχα, είναι ξεκάθαρο δικό σου. Τι πήρε. Πήρε ένα παντελόνι. Αυτό τι είναι, τι πήρε, για να τρίβει τη βρωμιά από πάνω σου. Εντάξει. Ο τύπο. Αυτό είναι για να καθαρίσει τα πλακάκια του μπάνιου. Και εγώ πήγα να πω ότι αυτό θα το βάλει στην επιδερμίδα, θα μείνει λέπη για λέπη. Για αρχή δεν έχουμε λέπη, αν υπάρχει. Α, είπα να δοκιμάσω και ένα ρούχο. Καλό μου πήρε ρούχα. Τι πήρε, παντελόνι. Ένα διακριτικό μαύρο παντελόνι. Για να το δείξω, ρε. Είναι μαύρο, πρέπει να πα πιο κοντά. Πολύ μεγάλο δεν φαίνεται. Το πήρα αυτό. Είναι extra large. Ρε φίλε, για μένα. Ναι, είναι λίγο μεγάλο. Τόσο μεγάλο αυτό. Εγώ είπα ότι οι Κινέζοι είναι μικροί, οπότε το δείξω large δεν κόστησαν. Δεν πάει έτσι. Τα έχω μεγαλώσει. Είναι ακριβώ έτσι πλέον έχουν αποκαλύψει. Φίλε, θα είμαι MC Hammer, θυμάστε και εντάξει. Από την παταλόνα. Εντάξει, το επόμενο παραγγείλουμε ένα extra large. Το κάνω δώρο. Ποιον έχουν πιο χοντρικό εμένα. Στέφανε. Μα ευχηθεί τώρα και θα πέσει τα βάνια όπως είναι στο κήρυγμα. Λοιπόν, αυτά παιδιά με το Τέμο. Αυτά τα ολίγα. Που κουράστηκα για να μιλήσω. Αυτό είναι για ψυχοθεραπεία. Φάζει και ώρες. Πόση ώρα, πολύ. Λοιπόν, περνάει ένα μισάωρο. Αλήθεια. Ναι. Μα να πιέσει κατά χέρια μου. Γρήγορα τρέμε η κάμερα, μόνο θα πέσει η κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, το link από κάτω πέντε, βλέπετε όλα αυτά τα παρήγγυλα. Ό,τι σας άρεσε για να δείτε ποιο από αυτά θέλετε. Με το link κατευθείαν παίρνετε, νομίζω, το bonus μου. Αν δεν βάλετε το link, να πατήσετε το link κατευθείαν, μπορείτε να βάλετε τον κωδικό αυτό που θα σας βάλω κάπου εδώ. Πάνω από τώρα. Είδες πολλές που σκοτεινά. Μπαίνει από πάνω ολόκληρο κείμενο. Κουτί. Τι είναι ψηλή. Δεν είναι κουτί. Έχει κάτι φόρο. Λοιπόν, κλείνουμε. Γεια σας, Τέμου. Βοηθάτε την ομάδα Τέμου. Ευχαριστούμε τον χορηγό. Φιλιά.